Θα σας προτείνω να δούμε και τα άλλα δύο βίντεο, να δούμε τι μας είπε η κυρία Διονυσία Αυγερινοπούλου, είναι βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, και η κυρία Βούλα Τέτσι, η οποία είναι Γενική Γραμματέας των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επανερχόμαστε στη συζήτησή μας. Κυρία Αυγερινοπούλου, θεωρείτε πως η ευρωπαϊκή κοινωνία και οι Έλληνες, Ευρωπαίοι πολίτες, είναι έτοιμοι να αποδεχτούν ενεργειακές λύσεις που απορρίπτονταν στο παρελθόν για λόγους ασφάλειας, όπως για παράδειγμα η πυρηνική ενέργεια? Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των πολιτών, αλλά και σταθερά οι αποφάσεις των κυβερνήσεων, είναι για την μη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ηλεκτρισμό. Στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί να έχουμε ιδιαίτερα όμορφο περιβάλλον και να έχουμε άπλητη πρόσβαση σε άλλες μορφές ενέργειας, όπως στην ηλιακή, στην αιωλική, έχουμε γεωθερμία με κλιματική ενέργεια, και επίσης τα πανεπιστήμια μας, οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες παρουσιάζουν ιδιαίτερες καινοτομίες και προχωράμε γρήγορα στην αξιοποίηση γνώσης, επιστήμης σε σχέση με άλλες μορφές ενέργειας. Γίνεται τώρα τελευταία συζήτηση στη χώρα μας για την αξιοποίηση του υδρογόνου. Αναπτύσσουμε το δίκτυο για την ηλεκτροκίνηση και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν, η χρήση της πυρηνικής ενέργειας νομίζω ότι είναι το τελευταίο όπλο στη φαρέτρα μας και δεν τίθεται καν υπό συζήτηση. Με τη νέα ταξινομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η απορρόφηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για έργα διανομής και κυρίως αποθήκευσης του φυσικού αερίου, δεν πιστεύετε ότι θα προκαλέσει μείωση κονδυλίων σε έργα προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της περιβαλλοντικής κοινοτομίας? Όπως γνωρίζετε, η ταξινομία περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες έργων, τα οποία είναι προς χρηματοδότηση. Και το φυσικό αέριο, η πυρηνική ενέργεια δεν περιλαμβάνονται στις βιώσιμες κατηγορίες επενδύσεων, αλλά στις κατηγορίες υπομετάβαση. Και μάλιστα η συζήτηση αυτή τη στιγμή στην Κομισιόν είναι ανοιχτή στο να υπαχθεί η επένδυση στην πυρηνική ενέργεια σε άλλη ξεχωριστή κατηγορία. Σε κάθε περίπτωση, οι προτεραιότητες είναι στις βιώσιμες μορφές ενέργειας και αυτές για μας είναι οι ανανεώσιμες πηγές, είναι η ΑΠΕ. Σε ό,τι αφορά την υψηλού κόστους ενέργεια που δεν φαίνεται να είναι συγκυριακή και συμφωνείτε, η ελληνική απάντηση στα διβάσταχτα κόστη ποια μπορεί να είναι αν έχουμε πλήρη απολιγνητοποίηση ως το 2027? Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τόσο από πλευρά του δημοσίου όσο και από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα. Άλλωστε, αν μιλούμε για οικονομικά κόστη, πρέπει να θυμίσω ότι και η επένδυση στην πυρηνική ενέργεια δεν είναι καθόλου φτηνή. Θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα.